Οι εκλογές δεν πρέπει να φοβίζουν, είναι η κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας. Κρίθηκε από την σημερινή κυβέρνηση ότι έπρεπε να προσφύγει στη λαϊκή τιμιγορία και το έπραξε. Άρα νομίζω ότι οι πολίτες τους δίδεται για μία ακόμη φορά η δυνατότητα, η ευκαιρία να αξιολογήσουν και τα πεπραγμένα της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και τις τάσεις συνολικά όλων των κομμάτων και τον κομματικό σχηματισμό που θα καταθέσουν τις προτάσεις στον ελληνικό λαό. Όσον αφορά εμάς, εμείς έχουμε συγκεκριμένα προτάγματα, τα οποία συνεχίζουμε να τα υποστηρίζουμε και να τα υπηρετούμε. Όσοι είναι κοντά σε αυτά τα προτάγματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και συνεργαζόμαστε. Όσοι αλλοιώνουν τα προτάγματα, αρχίζει και το πρόβλημα. Μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω και σαν συνάδελφος δημοσιογράφος. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, και μιλάω σαν συνάδελφος, σε μια δύσκολη συγκυρία που πολλά πράγματα λέγονται και άλλα γίνονται, όπως έλεγε και ο Έμιστος Καραμαλής, στην πολιτική άλλα λέγονται και άλλα γίνονται. Αυτά που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι να είναι πάρα πολύ καλά διασταυρωμένα. Πρώτα μέσα από τη δικιά μας τη δουλειά, το γραφείο, το εργαστήρι, και διασταυρωμένα μετά από τους αρμοδίους, τους φορείς και την κοινωνία. Απαντάω δηλαδή στα δημοσιεύματα. Τώρα, το ό,τι αφορά εμένα. Κοιτάξτε, η κάθε πρόταση περιέχει τιμή. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση υποψηφιότητας και νομικά κολλήματα να μην υπήρχαν. Εμείς, η έστασή μας και στις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν στο να μην αλλοιωθούν τα συμφέροντα της περιοχής μας. Τις αναγκαιότητες που περνάει η χώρα πάντα τις αναγνωρίζαμε και τις λέγαμε. Αλλά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νερά και την ενέργεια, με τη ΔΕΗ, είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα αυτά. Δεν τα διαπραγματευόμαστε. Κοιτάξτε, για την Πτωλεμαίδα ΔΕΗ, αυτό που αναγράφηκε δεν ισχύει. Εμείς κινήσαμε όλες τις διαδικασίες. Έχει φύγει το σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο, από το Υπουργείο και από τον κύριο Λαφαζάνη όταν ήταν υπουργός, στο να παρεύουμε στην αρμόδια επιτροπή της Ευρώπης για να δοθεί παράταση και να πάρει και άλλους χρόνους λειτουργίας η μονάδα. Ακόμη δεν έχει δοθεί καμία απάντηση και δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα, το ξέρετε, έτσι. Ούτε η ΔΕΗ μπορεί να την κλείσει τη μονάδα, έτσι. Βούληση της κυβέρνησης η οποία απέρχεται είναι να συνεχίσει η λειτουργία της μας. Και δικιά μας βούληση είναι ακούγοντας τις κοινωνίες και τον Δήμο Ιορδίας που την έχει ανάγκη πρωτίστως για την τηλεθέρμανση. Είναι ξεκάθαρο. Κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογική διαδικασία. Πιστεύω ότι όταν αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του τόπου με ψεύδι, με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, χωρίς σχέδιο και προσπαθούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο, οδηγούμαστε σε αρνητικά και καταστροφικά πολλές φορές αποτελέσματα. Η πατρίδα μας αυτή την περίοδο βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με πολλά μέτωπα, όχι μόνο στο οικονομικό, αλλά και σε άλλα θέματα όπως έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας και από πλευράς δημόσιας τάξης και από πλευράς υγείας με το μεταναστευτικό. Προφανώς δεν υπάρχει σχέδιο για το παραμικρό και τα προβλήματα που βιώνουμε ως πολίτες είναι εξαιρετικά δύσκολα. Προσωπικά πιστεύω ότι αποτελεί μέγιστο σφάλμα στην πολιτική ζωή αλλά και στην κοινωνία γενικότερα το να κινείται κάποιος με ψέματα και με πράγματα που θέλουν να είναι ευχάριστα στα αυτιά. Η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα κινήθηκε έτσι, με ψεύδι, μεγαλόστομες διακηρύξεις και υποσχέσεις οι οποίες είναι ανεκπλήρωτες και δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν πράξη και όλοι έχουν συνειδητοποιήσει τη διαφορά έργων, πράξεων και την φιλοσοφία της αναλήθειας. Πιστεύω ότι η περίοδος για τον τόπο είναι πολύ δύσκολη και την κοινωνία μας. Χρειάζεται ενότητα, νυφαλιότητα, οργανωμένο σχέδιο και επιμονή για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερότητα και για όλο τον τόπο και για όλη την κοινωνία και για τις επόμενες γενιές. Η χώρα προχωράει σε ραγδαίες, κατά τη γνώμη μου, πολιτικές εξελίξεις. Το πολιτικό σκηνικό αναδιαμορφώνεται. Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα υπάρχει μια καινούρια πραγματικότητα και αυτό θα δημιουργήσει μια καινούρια πολιτική κουλτούρα. Συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Επομένως, στην ερώτησή σας, εάν με ενδιαφέρει ή δεν με ενδιαφέρει το θέμα των ψηφοδελτίων, αυτό είναι υπόθεση καθαρά των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως ξέρετε περνάει σε μια καινούρια εποχή, πιστεύω πιο δημιουργική και απαλλαγμένος από διλήμματα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλων όρων. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
είναι έτοιμος και όριμος να περάσει την Ελλάδα στην καινούργια εποχή, αλλά και η κοινωνία είναι έτοιμη να εμπιστευτεί μια πραγματικότητα που δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Οφείλει όμως να αντιμετωπιστεί από τον κάθε Έλληνα πολίτη και πολύ περισσότερο από το πολιτικό προσωπικό με μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι η εποχή που πρέπει να τελειώσει σε όλα τα επίπεδα το πελατειακό κράτος και είναι η εποχή που πρέπει η χώρα να ξεκινήσει να αποκτά έναν βηματισμό. Όπως γνωρίζετε, υπήρξα στα ψηφοδέλτια και κρίθηκα με την ψήφο του νομού της Κοζάνης. Εγώ είμαι εδώ. Επομένως, αυτό είναι αυτονόητο. Καταρχήν, να πω ότι κατά την άποψή μου, κακώς γίνονται εκλογές. Από την άλλη, οι εκλογές πάντα είναι γιορτή της δημοκρατίας, γιατί δίνεται η δυνατότητα στο λαό να αποφασίσει επί καινούριων δεδομένων και επί καινούριων πραγμάτων. Από την άλλη, οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Θα έχουμε εκλογές μάλλον στις 20 Σεπτεμβρίου, από ό,τι φαίνεται. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πήραν απόφαση, ήταν υποχρεωμένοι να είναι με αυτόνομη κάθοδο στη διαδικασία αυτή και αυτό κάνουν. Είμαι αισιόδοξος ότι και πάλι θα αποτελέσουν εγγύηση για το σχηματισμό της οποιασδήποτε κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Είναι φυσιολογικό και, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου και αναμενόμενο, να υπάρχουν αποχωρήσεις ή διαφορετικές γνώμες, οι οποίες είναι σεβαστές, από συναδέλφους και συνοδοιπόρους όλο αυτό το διάστημα, με τη λογική ότι υπήρξε μια αλλαγή στάσης σε σχέση με την αντιμετώπιση των δανειακών συμβάσεων, με αυτά που υπήρχαν πριν και με αυτό που υπάρχει, που ψήφισαν τελικά στη Βουλή ως κίνημα και ως ανεξάρτητοι Έλληνες. Θέλω να πιστεύω ότι καταρχήν θα είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και κατά δεύτερο λόγο ότι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα καταφέρουν το στόχο τους, που θα είναι να αποτελέσουν την εγγύηση και στην επόμενη κυβέρνηση του τόπου. Βεβαίως και το στηρίζω. Ό,τι διαφωνίες, ό,τι αντιρρήσεις είχα, τις εξέφρασα στα όργανα όπως προβλέπετε και όπως χρειάζεται. Δίνουμε δυνατό τον αγώνα και πάλι όλη η Συντονιστική Επιτροπή της Κοζάνης μετά τις όποιες αποχωρήσεις, αλλά και όλοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε όλη την Ελλάδα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.